Στη Σύρο θα πάμε ή στα Ιωάννινα. Πού βρίσκεται η αξιόλογη προσκεκλημένη της εκπομπής μας. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Ναι, γι' αυτό αλλά πήγε. Στα γεια σας. Καλημέρα, μάλλον καλημέρα. Είστε στα Ιωάννινα. Η Νικολέτα Τζανούδη. Όχι, δεν είμαι στη θάλασσα. Είστε στα Ιωάννινα. Δεν είμαι στη θάλασσα. Διότι ήθελα να κάνω ένα λογοπαίγνιο, αλλά δεν τα κατάφερα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ήθελα να κάνω ένα λογοπαίγνιο, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί δεν με βοήθησε η σύνδεση πρώτον. Λοιπόν, ένα λογοπαίγνιο για να καταδείξω τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας και τη σημασία αυτής. Ναι. Να σας καλωσορίσουμε. Νικολέτα Τσιτσανούδη Μανίδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και σας έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, έστω και εξ αποστάσεως, για να μιλήσουμε για το 4ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, βέβαια, για μια ακόμη φορά. Πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη Σύρο, μετά από 3 χρόνια επιτυχημένης, όπως είπαν οι άλλοι τουλάχιστον. Αυτά πρέπει να τα ακούει κανείς και να τα εισπράττει ως μια έξωθεν μαρτυρία. Φέτος, μετά από 3 χρόνια λοιπόν πραγματοποίησης του προγράμματος στη χώρα την πρώτη χρονιά και στο Γαύριο της Άνδρου τις 2 επόμενες, δίνουμε ένα στοιχείο ανανέωσης και ταξιδεύουμε τις ιδέες μας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ένα κριτικό πανεπιστήμιο, ταξιδεύει τις ιδέες του. Πηγαίνουμε στην Σύρο, στην Ερμούπολη, από 8 ως 15 Ιουλίου. Θα πραγματοποιήσουμε το 4ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο με τον γενικό τίτλο «Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας». Και όπως πολύ σωστά είπατε, Χάρη και Έλσα, το θέμα μας φέτος είναι το λάθος. Αναστοχαζόμαστε πάνω στην έννοια του λάθους, πρέπει να απενοχοποιηθούμε, διότι θεωρώ ότι καμιά φορά σε σχέση με το γλωσσικό αλλά και το ορθογραφικό λάθος είμαστε αρκετά δεσμευμένοι σε σημείο και που να μην μπορούμε να εκφραστούμε, δεν απελευθερώνουμε άλλες δυνάμεις σε σχέση με την έκφραση και την επικοινωνία. Αυτό αφορά βέβαια και εσάς τους παρουσιαστές. Εννοείται. Πρωτίστως σε εμάς. Πολύ συχνά όμοιροι. Που εκτιθέμεθα καθημερινά. Και τη δυναμική του προφορικού λόγου. Γιατί έχει και τη δυναμική του. Τη ζωντάνια, το προφορικός λόγος και αυτό που είπατε σε σχέση. Το λάθος έχει και δυναμική, βεβαίως. Το λάθος, Έλσα, έχει και δυναμική, έχει, θα έλεγα, και μια προσφορά. Θα δούμε, θα επιχειρήσουμε να δούμε τις αθέατες όψεις του λάθους, καθώς δεν είναι παρά μία πύλη, μία είσοδος να κατανοήσουμε όχι μόνο τον εσωτερικό κόσμο και τις ιδέες κάποιου, αλλά κυρίως σε ό,τι μας αφορά τα σημεία στα οποία χρειάζεται να δουλέψουμε, έτσι, να βελτιώσουμε, να θεραπεύσουμε. Ωραία, το λάθος. Να το εξειδικεύσουμε λίγο. Επαρκής ένδειξη. Ωραία, να το εξειδικεύσουμε λίγο για να μπορέσει και ο κόσμος να το καταλάβει και να το αναλύσουμε όσο μας το επιτρέπει ο χρόνος. Υπάρχουν πολλών ειδών λάθη στον προφορικό λόγο. Ποια από αυτά είναι τα επικίνδυνα και ποια από αυτά είναι λάθη που έχουν να κάνουν με τον τρόπο της εγκεφαλικής λειτουργίας του ανθρώπου. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά χανές. Αν σκεφτεί μάλιστα κανείς, Χάρη, ότι το λάθος είναι γενικότερα μία ασαφής περιοχή. Είναι μάλιστα και ο τίτλος μιας εισήγησης της κυρίας Καμπάκη στο θερινό μας πανεπιστήμιο και θα ήθελα να πω δύο λόγια κάποια στιγμή. Ναι, και απλά για να διορθώσω, γιατί και η γλώσσα έχει τη δυναμική της. Όταν λέω, όχι για εσάς, εσείς το καταλάβατε, για τον κόσμο το διευκρινίζω. Όταν λέω για εγκεφαλική λειτουργία, δεν εννοώ ανεπαρκής εγκεφαλική λειτουργία, φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία. Γιατί έχουμε την ροπή προς το λάθος στον προφορικό λόγο, τουλάχιστον επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά εσείς θα τα πείτε, δεν θα πω εγώ. Λοιπόν, έθεσες πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Για να μην παρεξηγηθώ, δηλαδή. Όχι, όχι, δεν τίθεται κανένα θέμα παρεξήγησης. Προφανώς υπάρχουν και λάθη που μπορεί να σχετίζονται με την αφασία, μπορεί να σχετίζονται με κάποιες διαταραχές που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτά. Τώρα, δεν υπάρχουν επικίνδυνα και μη επικίνδυνα λάθη κατά τη γλωσσολογία. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο γλωσσολόγος ερμηνεύει, κατανοεί. Φυσικά το ορθογραφικό λάθος που σχετίζεται με την παραβίαση του κανόνα της ιστορικής ορθογραφίας είναι ένα λάθος. Αλλά το γλωσσικό λάθος, η παρέκκληση αν θέλετε από την νόρμα, από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως γενική χρήση, δεν είναι απαραίτητα λάθος. Θα πω πάρα πολύ απλά ότι ακόμα και οι διαλεκτικές ποικιλίες, η χρήση των διαλεκτικών ποικιλίων πριν κάποια χρόνια
θεωρείται λανθασμένη. Όμως η διάλεκτη, τα ιδιώματα δεν είναι λάθη. Για παράδειγμα, ένα πολύ απτό παράδειγμα σας φέρνω τώρα, δεν είναι λάθη. Είναι πλούτος της ελληνικής γλώσσας. Το άλλο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε σε σχέση με το τι κάνουμε για να θεραπεύσουμε, δεν αφορίζουμε, το σίγουρο είναι αυτό, δεν καταδικάζουμε, δεν αναπτύσσουμε κανενός είδους τρομολαγνία. Και εμείς κάνουμε λάθη, είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι και να εξετάζουμε κάθε φορά τους βαθμούς στους οποίους μπορούμε να αντιδράσουμε. Είμαι από εκείνους οι οποίοι θέλουν μόνο να εργάζονται θεραπεύοντας και όχι να αναλωνόμαστε σε δηλαδή, τα πιο πολλά λάθη είναι στον προφορικό λόγο, είναι δηλαδή συντακτικά. Αυτό καταλαβαίνουμε. Στην ουσία, είναι ο προφορικός λόγος είναι ένας λόγος μη επεξεργασμένος σε σχέση με τον γραπτό. Είναι ένας λόγος λιγότερο συστηματικός, ένας λόγος ελλειπτικός. Και ειδικά όταν μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση όπως αυτή την ώρα ή όταν εσείς κάνετε μια ζωντανή, για παράδειγμα, που υπάρχει πίεση του χρόνου, υπάρχει ταχύτητα και όλα αυτά αντιλαμβάνεται κανείς ότι στον προφορικό λόγο είναι μάλλον αναμενόμενα τα λάθη εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ναι, θα συμφωνήσω ότι στον γραπτό λόγο τα περιθώρια του λάθους είναι προφανώς ευρύτερα σε σχέση με το γραπτό, που ασχολούμαστε περισσότερο, που έχει τη δυνατότητα της μεγαλύτερης επεξεργασίας. Και φυσικά εκεί τα πράγματα είναι περισσότερο δεσμευμένα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν την ίδια ικανότητα, ελάχιστη είναι αυτή βέβαια, ξεχωρίζουν την ίδια ικανότητα δηλαδή και στον προφορικό και στο γραπτό λόγο. Πολλές φορές, όπως λέτε και εμείς εδώ, κάνουμε λάθη, γιατί κυρίως είναι η ταχύτητα και μετά την ώρα που το λέμε, λέμε από μέσα μας, μα καλά τι είπα. Δηλαδή, πολλές το είπα λάθος, αλλά το προσπερνάμε. Αλλά το λέμε λάθος και το προσπερνάμε λόγω χρόνου. Μας διορθώνουν βέβαια οι τηλεθεατές όσοι γνωρίζουν και καλά κάνουν. Δεχόμαστε και μηνύματα και πολύ καλά κάνουν. Αλλά υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Είναι πιο λίγοι αυτοί που έχουν την ίδια ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο. Δεν μπορώ να σας προσφέρω τέτοια στοιχεία αυτή την ώρα. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω σε σχέση με τον δημοσιογραφικό λόγο, γιατί είναι ένα από τα κομμάτια του λόγου που έχω μελετήσει, θα έλεγα με συστηματικότητα, είναι ότι ο φορέας του δημοσιογραφικού λόγου υπόκειται σε μια διαρκή πίεση, την οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει. Επειδή έχω περάσει από τη θέση σας τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξα παλιά δημοσιογράφος και σε σχέση με την τηλεόραση. Ο κόσμος λοιπόν δεν γνωρίζει την αφόρητη πίεση την οποία δέχεται ο φορέας του δημοσιογραφικού λόγου, ειδικά του τηλεοπτικού αλλά και του ραδιοφωνικού, και εκεί πραγματικά δημιουργείται ένα εύκρατο κλίμα, ένα πεδίο στο οποίο τα λάθη θέλουν πραγματικά να το επισκέπτονται, να το πω έτσι κομψά και με έναν μεταφορικό λόγο. Όμως κανείς προφανώς δεν θέλει να κάνει λάθος. Αλλά το λάθος είναι μέσα στην γλώσσα, το λάθος είναι μέσα στην επικοινωνία και φυσικά αποτελεί ένα ζωηρότατο πεδίο για τη γλωσσολογία. Γι' αυτό και εμείς στο 4ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φιλοξενούμε κορυφαίους γλωσσολόγους και από ελληνικά πανεπιστήμια, εξαιρετικούς συναδέλφους, αλλά και από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, από το Πανεπιστήμιο της Βραζιλίας, και έχουμε και την χαρά και την τιμή φέτος να ανοίγει τις εργασίες του 4ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το βιβλίο του οποίου στο λίκνο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού θα παρουσιάσουμε στο πλαίσιο του Θερινού Πανεπιστημίου στις 9 Ιουλίου στην Σύρο. Και αν έχω το περιθώριο, το και μπορώ να πω δύο λόγια ακόμη, έχουμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με τις εκδόσεις Gutenberg, από τις οποίες κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο, και ειδικά με τον κύριο Μαμάη, ο οποίος το έχει σχεδιάσει, που είναι και σύμβουλος του προγράμματός μας. Και έχουμε επίσης και μια εξαιρετική ομάδα στην Σύρο. Εκεί είναι η Τέτα η Βαρλάμη, που διευθύνει την εφημερίδα Κοινή Γνώμη. Ο Δήμος της Σύρου, η Μητρόπολη της Σύρου μας έχουν στηρίξει πολύ. Γιατί ένα τέτοιο project, το οποίο παρακολουθούν 60 άνθρωποι από τους 500 και πλέον οι οποίοι υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους, θέλει συλλογικότητα, συνάδελφοι, για να γίνει και για να αποφύγουμε τα λάθη, για να επιστρέψω αυτοί που παρακολουθούν. Ποιοι είναι πέρα από τους καθηγητές που είπατε? Δηλαδή θα έρθουν και φοιτητές, θα έρθουν και δημοσιογράφοι, μπορεί να έρθουν και όποιος θέλει, είναι ανοιχτό δηλαδή για την παρακολούθηση? Το πρόγραμμα δεν είναι ανοιχτό στο πρωινό του κομμάτι. Το συνεδριακό κομμάτι όμως μπορεί οποιοδήποτε να το παρακολουθήσει, έτσι?
Το συνεδριακό κομμάτι, το πρωινό μέρος, γιατί έχουμε 6 με 7 ώρες το πρωί μάθημα και workshops, παρακολουθείται από τους φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν επιλεγεί. Να σας πω ότι έχουμε και από την Αυστραλία ανθρώπους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν ειδικά από το Υπουργείο Παιδείας της Μελβούρνης, θα ταξιδέψουν ειδικά για το θερινό μας πανεπιστήμιο. Το μεσημέρι αφήνουμε 2-3 ώρες για ανάπαυση, γιατί είμαστε αρκετά αυστηροί ως προς την τήρηση του προγράμματος. Θα έλεγα πολύ, όχι αυστηρά, όχι αρκετά. Τόσα θέματα πρέπει να καλυφθούν. Βεβαίως. Και το απόγευμα έχουμε μια σειρά από πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Σύρο, σε ένα νησί με εξαιρετική παράδοση, στο οποίο κάνει μια απόβαση κυριολεκτική το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου, ξεκινώντας από τον πρίτανη, τον κύριο Γεώργιο Καψάλη, και συνεχίζοντας με τα μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στο οποίο εγώ εργάζομαι, και φυσικά πολλούς συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τώρα, ολοκληρώνοντας, κυρία Τσανούδη, θα θέλαμε να ακούσουμε την συμβουλή σας, παύλα προτροπή σας, σε όλους όσοι χειρίζονται τον δημόσιο λόγο, είτε είναι φορείς ΜΜΕ, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι σύμβουλοι. Την συμβουλή παύλα προτροπή σας για το πώς θα γίνει αποτελεσματικός ο προφορικός λόγος, συντεταγμένος με τη σκέψη, το ρόλο και την αποστολή τους, και πώς πρέπει να απενεχοποιηθούμε από οποιαδήποτε ενδεχόμενα λάθη συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Έτσι, μου δίνετε ένα, θα έλεγα, μου προσφέρετε ένα άγχος εσείς, διότι το να συμβουλεύσεις είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Θεωρώ ότι ακαδημαϊκός η κατάκτηση είστε, έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Η κατάκτηση της γλώσσας είναι ένας διαρκής αγώνας και χρειάζεται μια διαρκή προσπάθεια. Η ελληνική γλώσσα, η οποία έχει μια, θα έλεγα, μακριά ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά με αυτό το ιστορικό παρελθόν, μας παρέχει εξαιρετικά προνόμια σε σχέση με τη χρήση της. Είμαστε ευνοημένοι ως ομιλητές και ως χρήστες της ελληνικής γλώσσας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να συστήσω είναι περισσότερα διαβάσματα, περισσότερη μελέτη ή περισσότερες μελέτες, αν θέλετε, διότι και η αποφυγή του λάθους είναι μια δύσκολη υπόθεση, είναι ένα διαρκές στοίχημα. Επιμένω στο κομμάτι της διάρκειας, διότι μαγικές λύσεις, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Οφείλουμε, νομίζω, να αντισταθούμε στην προχειρότητα, στην αδιφάγα εικόνα, διότι ζούμε αυτόν τον υπεριαλισμό της εικόνας. Αλλά και όλα αυτά θα τα συζητήσετε κιόλας. Δεν προλάβαμε να το πούμε ότι θα συζητήσετε και για τη γλώσσα μέσα στα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη μαζί με τα κρίκλεις. Και όλη αυτή η ψηφιακή επικοινωνία με τα ημότικον, στα ελληνικά, τα κρίκλεις, τα αγγλικά, τους αγγλικούς όρους. Τα έχουμε όλα αυτά όλα τα ζητήματα. Θα τα συζητήσετε, βέβαια. Και αντί κανείς είτε να επαναπάβεται στις δάφνες μιας γλώσσας με ένδοξο παρελθόν, είτε να τρομοκρατείτε επειδή η γλώσσα αυτή απειλείται και θεωρείται ασθενής σήμερα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ ανταγωνιστικά σε κάθε επίπεδο, άρα και σε επίπεδο γλώσσας, νομίζω ότι οφείλει απλά να κάνει σωστά τη δουλειά του, να εργάζεται καθημερινά για τη διάδοση, για τη διάσωση και για την προστασία της εντός και εκτός Ελλάδας. Τώρα, σε σχέση με τον κάθε χρήστη, είτε είναι στη δημόσια σφαίρα, είτε στην ιδιωτική, εκεί ο καθένας μας δίνει μια μάχη να κατακτήσει την γλώσσα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό, και τα λάθη είναι καλοδεχούμενα, δεν τρομοκρατούν καθόλου, ειδικά έναν γλωσσολόγο, ο οποίος τα ερμηνεύει, τα κατανοεί. Αρκεί να σας πω, Χάρη Κέλσα, ότι ο τίτλος της δικής μου εισήγησης στη Σύρο είναι αρκετά προκλητικός. Ο τίτλος είναι «Τα λάθη του σήμερα μήπως γίνουν ο κανόνας του αύριο». Τα λάθη του σήμερα ο κανόνας του αύριο. Δεν αποκλείεται.
σήμερα αποκλήσεις που φαίνονται Έτσι. πραγματικά περίεργες ή μας είναι καταδικαστές, να κυριαρχήσουν, γιατί όπως έχουμε και μια έχει γίνει διαπάλη και στο των διάφορων μας. Έτσι εξελίσσονται και οι γλώσσες. Έχουν δοθεί και κάποια πράγματα χρήσης. Έτσι, και εσείς οι γλωσσολόγοι το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς τουλάχιστον το έχουμε διαβάσει απλά κάποια στιγμή στη ζωή μας, ότι όλες οι γλώσσες είναι ουσιαστικά ένα ζωντανό κύτταρο του προφορικού λόγου που προσαρμόζεται, εξελίσσεται. Ξαφνικά γίνεται ένας δεύτερος, διαφορετικός οργανισμός. Είναι ένας ζωντανός Έτσι. Οργανισμός που ομιλείται ή που μιλείται. Έτσι. Δείτε τώρα τη διτυπία που χρησιμοποιώ. Δεν είναι λάθος αυτό, είναι η διτυπία. Είτε θα πω ομιλείται, είτε θα πω μιλείται. Που μιλείται από βιολογικά ενεργές υπάρξεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι δέχεται μέσα από την αλλαγή. Μέσα από την αλλαγή η γλώσσα παραμένει στέρεα και παραμένει συνεχής. Αχ, μακάρι να Ας μην το... μας τρομάζουν όλα αυτά. Μακάρι Ωραία, να είχαμε τον χρόνο να μιλήσουμε ένα τρίωρο Αλλά και να τα αναλύσουμε όλα, γιατί πολύ τη χαρήκαμε την κουβέντα. Επιβάλλεται όμως η ταχύτητα, έτσι. Χάρη και Έλσα. Στη Σύρο θα σας περιμένουμε. Ωραία, 8 με 15 Ιουλίου λοιπόν στη Σύρο, το 4ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο από το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων και το Παιδαγωγικό Τμήμα. Καλή επιτυχία. Κυρία Σανούδη, μακάρι να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Μακάρι, το ευχόμαστε. Βεβαίως. Και να κάνουμε έτσι μια πολύ Βεβαίως. Καλή και αναλυτική κουβέντα γύρω από τη γλώσσα. Θα το θα χαρούμε πολύ, να είστε καλά. Για τρίτη χρονιά, να το πούμε και αυτό, είναι χορηγός επικοινωνίας, μια μεγάλη αγκαλιά από τη δημόσια τηλεόραση, η οποία σέβεται και αναγνωρίζει τον παιδευτικό της ρόλο. Και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες γι' αυτό. Να είστε Ωραία, καλά. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Καλημέρα.